Να πάμε, Πάτρα. Ποιον έχουμε, Μαρία Ελένη, παραμένει. Μην φύγει, έχουμε 10 λεπτά να τελειώσουμε. Κατανοώ από του συναδέλφου στο site. Πάμε, ο Σπύρος Βερτούδος. Σπύρο, τι κάνει? Καλά είναι, εσύ τι κάνετε? Ο κριτικό τη Πάτρα, έτσι δεν είναι? Τι προτιμά, Πάτρα ή Κρήτη? Κρήτη. Δεν την αλλά... Υπάρχει κάποιο μέρος εκεί στην Πάτρα που να σου θυμίζει λίγο το νησί, να λες, μου θυμίζει, ξέρω εγώ, Ηράκλειο, μου θυμίζει Ρέθινο, κάτι? Όχι τόσο, αλλά είναι ωραία η Πάτρα, ναι. Και περνάμε καλά. Είστε πολλοί εκεί κριτικοί, φοιτητές? Είμαστε πολλοί, υπάρχει πολλοί κριτικός εκεί στην Πάτρα. Είμαστε δύο σύλλογοι, ναι. Σύλλογοι των κριτών και ο σύλλογος κριτών Πάτρα στο Αρκάδι είναι μόνο μητάξη. Και μάλιστα συνεργαζόμαστε και λέει, και μας παραχωρούν και το χώρο τους για να βρισκόμαστε κάθε φορά σε γύρω. Ο σύλλογος μας έχει περίπου 300 άτομα εγγεγραμμένα και πάει καλά. Έλα να σου πω τώρα, Σπύρο, υπάρχουν πολλοί φοιτητές έτσι από την Κρήτη που δεν έχουν έλθει ακόμα στην Πάτρα λόγω κορονοϊού, πανδημίας. Έχουν ανοίξει, έχουν ξεκινήσει τα μαθήματα στα πανεπιστήμια? Όχι, είναι ακόμα περίοδος της αρχής, τελειώνει την Παρασκευή. Από εβδομάδα ξεκινάνε τα μαθήματα. Αλλά τα περισσότερα θα γίνουν σε αποστάσεις, εκτός τα εργαστήρια. Και λογικά ο κόσμος δεν θα ανέβει, δεν θα έρθει. Τουλάχιστον οι περισσότεροι. Σπύρο, τι σχολή είσαι? Διβάζω το τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών και τεχνολογίες υπολογιστών. Και από την Κρήτη, από ποιο μέρος κατάγεσαι, η οικογένειά σου πού βρίσκεται? Από το Ηράκλειο είμαι, από την Καρταγιώτισσα. Φορούν μάσκες εκεί οι πατρινοί, ακολουθούν τα μέτρα. Υπάρχει περιορισμός? Ναι, για πες μας λίγο, σε εξωτερικούς χώρους. Δεν υπάρχει περιορισμός. Οι πατρινοί δείχνουν τα μέτρα, δείχνουν τα αποστάσεις και τις μάσκες. Πηγαίνει καλά. Η κίνηση όμως πρέπει να είναι περιορισμένη και εκεί, έτσι δεν είναι? Είναι λίγο περιορισμένη, αλλά εντάξει, ο κόσμος κυκλοφορεί. Μάλιστα. Ναι, αλλά φοιτητική πόλη είναι και εκεί. Στις καφετέρειες τι γίνεται? Καφετέρειες, λέει Μαρία Ελένη, εδώ η συνάδελφος, τι γίνεται? Πώς χαμογέλασες μόλις άκουσες Μαρία Ελένη σε μένα τόση ώρα? Δεν έβγαζε. Λοιπόν, για πες μας. Ναι, καφετέρειες, πλάδια, μίγει, είναι κόσμο, πληροφορείο κόσμο. Μάλιστα, ένα μήνυμα στους δικούς σου τώρα που σίγουρα σε παρακολουθούν, σε βλέπουν, σε έχεις ενημερώσει. Τι να σου πω εγώ, σε μια εβδομάδα θα με κάτω, τους βλέπω κοντά. Α, οπότε δεν έχει να πει και πολλά. Θα τους το πει από κοντά. Κάποιος άλλος εκεί δίπλα σου να μιλήσει. Λοιπόν, να δούμε λίγο Πάτρα, να γυρίσεις λίγο το κινητό, να πάρουμε μια γεύση εκεί από το... Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρίσκεσαι. Ναι, να το γυρίσω. Βρίσκομαι στη Μαρίνα της Πάτρας. Πολύ ωραία. Ναι, να δούμε. Όμορφα πολύ. Έχει και καλό καιρό σήμερα. Α, όμορφα. Ναι, στο συγκεκριμένο σημείο, να φανταστώ, πηγαίνουν όλοι οι πατρινοί και κάνουν τη βόλτα τους. Ναι, είναι για περίπατο, καφέ ή ποτό το βράδυ. Δεν έχει πολύ κίνηση τώρα. Εντάξει, μου θυμίζει λίγο Ρέθινο εμένα, βέβαια. Σου θυμίζει λίγο Ρέθινο. Μου θυμίζει λίγο Ρέθινο. Ωραία. Λοιπόν, Σπύρο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό απόγευμα. Ευχαριστούμε πολύ για την όμορφη εικόνα έτσι που μας έδωσες. Η Κρήτη χτυπάει η καρδιά της Κρήτης σε πολλές πόλεις. Αν όχι σε όλες τις πόλεις της χώρας και στην Πάτρα. Και καθημερινά προχωράμε σε συνδέσεις, έτσι δεν είναι, Γιώτα? Εννοείται. Και Μαρία Ελένη. Και επικοινωνούν μαζί μας, αλλά και εμείς επικοινωνούμε και είμαστε εδώ για να μας στέλνουν μηνύματα και να αναδεικνύουμε κάθε τι από κάθε γωνιά της χώρας. Πόσοι μας στέλνουν, πόσα μηνύματα είμαστε και εμείς εδώ, μόλις θα έρθουμε σε επαφή, εικόνα θα δώσουμε παντού.